Κύριε Κοφτερίδη, κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Χαιρόμαστε για την συνομιλία αυτή, προκειμένου να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη, τους γονείς, γιατί θα μιλήσουμε και για τον στρεπτόκοκο, θα μιλήσουμε για την ηλαρά, την γρήπη, τον κορονοϊό. Να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη, γιατί ιδιαίτερα οι νέοι γονείς φοβούνται για το τι μέλη γενέστε με αυτές τις ασθένειες. Ασθένειες, ειδικά για τον στρεπτόκοκο και την ηλαρά, για τις οποίες φοβόμασταν τον προηγούμενο αιώνα και λέγαμε όλοι από λίγο ως πολύ ότι έχουμε τελειώσει με αυτές. Καλώς ορίσατε στο News Hub. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Από πού να ξεκινήσουμε εσείς, ό,τι πείτε. Λοιπόν, όσον αφορά την το στρεπτόκοκο, είναι ένα νόσημα το οποίο είναι γνωστό πολλά χρόνια σε όλους τους γιατρούς και συνήθως κάνει την αμυγδαλίτιδα, αυτή τη στρεπτοκοκική αμυγδαλίτιδα που θεραπεύουμε με αντιβιωτικά. Οι παιδίατροι, γιατί συνήθως στα παιδιά είναι πιο συχνή, το γνωρίζουν πολύ καλά το νόσημα και δεν είχαμε μέχρι τώρα ιδιαίτερα προβλήματα. Και το λέω αυτό γιατί πάντα υπήρχαν βαριές περιπτώσεις. Απλώς ήταν λυγότερες σε συχνότητα από ό,τι είναι σήμερα. Υπάρχει λοιπόν μία αύξηση το τελευταίο διάστημα, η οποία δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς γιατί συνέβη, με διδυτικές μορφές της νόσου, οι οποίες όπως είπα και προηγουμένως υπήρχαν από παλιά. Αυτές οι διδυτικές μορφές είναι πάντα σοβαρές, είτε συμβαίνουν σε μικρή ηλικία είτε σε μεγαλύτερη ηλικία. Και φυσικά καμιά φορά φτάνουν να χάνονται άνθρωποι νέοι από μία λίμωξη, η οποία θεωρητικά θα μπορούσε να θεραπευτεί με αντιβιωτικά. Δεν είναι πάντα, δεν είναι αυτές συχνές, είναι εξαιρετικά σπάνιες, αλλά είναι κάτι το οποίο γνωρίζαμε ότι μπορεί να συμβεί. Ο ΕΟΔΗ έβγαλε τις τελευταίες ώρες και ανακοίνωση 23 θάνατοι από την αρχή του 2023 και θέλω να μου πείτε τώρα πώς είναι αυτός ανιχνεύσιμος, ποια είναι τα πρώτα σημάδια που για τα παιδιά, για το στρεπτόκοκο μιλάμε, οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια. Να πούμε ότι δεν είναι αυτή η αύξηση μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει αύξηση σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Αγγλία υπάρχουν έτσι αναφορές για σημαντική αύξηση συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Πάντα να πούμε ότι η συχνότητα είναι πάρα πολύ μικρή των σοβαρών μορφών. Δηλαδή είναι σπάνιο να έχουμε μία σοβαρή μορφή. Βέβαια, ακόμη και το σπάνιο είναι πολύ σημαντικό γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ανθρώπινη ζωή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και το ένα περιστατικό ασυλί. Τώρα, όσον αφορά τα συμπτώματα και τα σημεία της νόσου, αυτά χαρακτηρίζονται κυρίως από τον πονόλαιμο, από τον πυρετό, από το βήχα, από την απουσία, συγγνώμη, του βήχα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά και μοιάζουν με όλα τα άλλα τα νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού. Εκεί τώρα ο γιατρός ο οποίος θα εξετάσει τον άρρωστο, αυτός θα θέσει την υποψία και αυτός θα πει αν χρειάζεται ή όχι αντιβίωση. Να ξέρετε ότι είναι από τους λόγους που συχνά δίνουμε αντιβιωτικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό παθογόνο του αναπνευστικού και είναι βακτηριακό παθογόνο. Οι περισσότερες λοιμώξεις του αναπνευστικού, του ανώτερου αναπνευστικού, συνήθως είναι από ιούς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό βακτηριακό παθογόνο και είναι το μόνο ουσιαστικά που θεραπεύουμε κιόλα όταν το βρούμε. Υπάρχουν τεστ, οι γιατροί τα ξέρουν, οι παιδίατροι τα γνωρίζουν ακόμη καλύτερα και μπορούν εύκολα να το διαγνώσουν. Με τα τεστ, τα λεγόμενα, ο στρεπτόκοκος προσβάλλει κυρίως τις νέες ηλικίες, τις νεαρές ηλικίες ή δεν έχει... Μπορεί να προσβάλλει όλες τις ηλικίες, απλώς είναι η συχνότητά του μεγαλύτερη στις μικρές ηλικίες και επειδή συσχετίζεται με το ρευματικό πυρετό, ένα νόσημα το οποίο τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν θεραπείες πριν δηλαδή την έλευση αντιβίωσης, έκανε βαλβιδοπάθειες, έκανε καρδιοπάθειες. Γι' αυτό και είδαμε ότι η αντιμετώπιση του αποφεύγει αυτές τις επιπλοκές και δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες και δεν δημιουργούνται πλέον οι επιπλοκές, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην έχουν τις καρδίτιδες που έκανε ο στρεπτόκοκος σαν όψιμη επιπλοκή. Συνεπώς είναι ένα παθογόνο το οποίο όταν το ανακαλύπτουμε του δίνουμε θεραπεία. Όταν το υποψιαζόμαστε με βάση κάποια κριτήρια πάλι το θεραπεύουμε με αντιβιωτικά. Οι αρμόδιοι φορείς, δημόσιοι φορείς υγείας δεν έχουν καταφέρει να ανιχνεύσουν πού οφείλονται αυτά τα αυξημένα περιστατικά στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα. Πράγματι δεν έχουμε μια εξήγηση προς το παρόν. Ναι.
Πάμε στην Ηλιαρά. Μία ασθένεια παιδική. Είχαμε πει ότι την ξεχάσαμε, την αντιμετωπίσαμε με τα εμβόλια. Επανεμφανίστηκε όμως. Γιατί, λέτε? Κοιτάξτε, τώρα η θεωρία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δηλαδή η υπόθεση εργασίας, είναι ότι ένα, δεν εμβολιάστηκαν μέσα στην πανδημία επαρκώς τα παιδιά. Άρα υπάρχει ένας πληθυσμός ο οποίος είναι ευαίσθητος και ευάλωτος στο παθογόνο. Ναι. Από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά, μετά την πανδημία αυξήθηκαν τα ταξίδια και σε περιοχές όπου, όπως η Αφρική ή κάποιες χώρες, στις οποίες υπάρχει αυξημένη επίπτωση της ηλαράς, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την κατάσταση. Να δημιουργείται δηλαδή αυτή η αύξηση της επίπτωσης των κρουσμάτων. Υπάρχει ένα όριο, είναι ένα εξαιρετικά μεταδοτικό νόσημα, θα πρέπει να γνωρίζετε, και υπάρχει ένα όριο το οποίο είναι περίπου στο 90% και κάτω. Εάν πέσουμε κατά το 90% της εμβολιαστικής κάλυψης, τότε αυξάνονται τα κρούσματα. Και αυτό το λέω γιατί όταν είμαστε πάνω από το 90% και για άλλους πάνω από το 95% σε εμβολιαστική κάλυψη, προστατεύονται και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Γιατί δεν είναι εύκολη η μετάδοση της νόσου μετά. Δεν υπάρχουν δηλαδή ασθενείς οι οποίοι θα νοσήσουν. Και έτσι δεν υπάρχει μετάδοση. Φαίνεται ότι πέσαμε κατά από αυτά τα όρια μέσα στην πανδημία. Μειώθηκε δηλαδή ο αριθμός των ανθρώπων που εμβολιάστηκαν, κυρίως τα παιδιά, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε έτσι μια αύξηση των κρουσμάτων σε όλη την Ευρώπη. Και η χώρα μας δεν είχε μέχρι τώρα πρόβλημα. Έχουμε όμως τα πρώτα κρούσματα τώρα, το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε. Εφόσον δεν τα παρακολουθήσουμε, μπορεί να είναι επικίνδυνη η ασθένεια αυτή στην εξέλιξή της? Εάν υπάρχει, κοιτάξτε, είναι ένα νόσημα υπερμεταδοτικό. Ναι. Να πούμε μερικά νούμερα που θα βοηθήσουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ηλαρά και έρθει σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ανοσία, ο ένας μπορεί να μολύνει από 15 και πάνω, ένας άνθρωπος μόνο. Φανταστείτε λοιπόν ότι το 90% των ανθρώπων που δεν έχουν ανοσία, όταν έρθουν σε επαφή, θα νοσήσουν. Άρα λοιπόν το νόσημα είναι από τα πιο μεταδοτικά νοσήματα που έχουμε. Μεταδίδεται αερογενώς, με αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί να ξεφύγει ουσιαστικά. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Άρα και επειδή δεν έχουμε άλλο τρόπο να προφυλαχτούμε παρά μόνο το εμβόλιο, είναι το μόνο που μας προστατεύει. Αν έχουμε εμβολιαστεί, η ανοσία μας φτάνει το 99%, είναι από τα πιο δραστικά εμβόλια και άρα η πιθανότητα να νοσήσουμε είναι μηδαμινή. Εάν έχουμε νοσήσει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Σαφής και πολύ άκρως ενημερωτικά αυτά που μας λέτε. Πάμε στη γρήπη, γιατί έχουμε επίσης... Να πούμε ένα πράγμα μόνο για το εμβόλιο. Ναι. Το εμβόλιο θα πρέπει... υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να, στους οποίους δεν μπορεί να χορηγηθεί, γι' αυτό θα πρέπει να συμβουλεύονται όλοι τον γιατρό τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανοσοκατασταλμένοι, οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, θα πρέπει να προσέξουν, δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Άρα θα πρέπει τα εμβόλια αυτά να γίνουν πριν ξεκινήσουν οι θεραπείες στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς ή στις γυναίκες μετά ή πριν την εγκυμοσύνη. Αυτά με την ηλαιαρά, να πάμε στη γρήπη. Αυτά με την ηλαιαρά, πάμε στη γρήπη. Αυξημένα τα κρούσματα. Έδωσαν ο ΕΟΔΗ 3 νέους θανάτους από γρήπη τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα. Επίσης θέλω να πω ότι προχθές που πήγα στο φαρμακείο της γειτονιάς, τον ρώτησα, κάνοντας το ρεπορτάζ, κάνει ο κόσμος το εμβόλιο της γρήπης? Όχι, μου είπε. Έχουμε ένα 50% κάτω σε σχέση με πέρυσι. Τι λάθος κάναμε φέτος? Κοιτάξτε τώρα, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος έχει μια κόπωση από τα πολλά εμβόλια και από την πολλή πίεση της πανδημίας. Ναι. Αυτό ίσως εξηγεί μερικό στο θέμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Πάντως πραγματικά υπάρχει αυτό, ότι φέτος δεν έχουμε καλή εμβολιαστική κάλυψη για την γρήπη. Αν και είναι καλύτερη σίγουρα από εκείνη του κορονοϊού. Δηλαδή, αρκετοί έχουν εμβολιαστεί για γρήπη, ενώ οι περισσότεροι δεν έχουν εμβολιαστεί για κορονοϊό. Μιλάμε τώρα για τον ευάλωτο πληθυσμό, μιλάμε για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι πράγματι πολύ σημαντικό, γιατί ένας άνθρωπος που θα εμβολιαστεί δεν προστατεύεται από το να νοσήσει. Πολλές φορές θα αρρωστήσει, αλλά θα αρρωστήσει πολύ ελαφριά σε σύγκριση
με κάποιον ο οποίος δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ακόμη και σε ανθρώπους λοιπόν, που δεν είναι το αμυντικό του σύστημα καλό ή έχουν προβλήματα άλλα υγείας, ακόμη και αυτοί να μπορούν να ανταπεξέλθουν χωρίς να χρειάζονται το νοσοκομείο, χωρίς να χρειάζεται να νοσηλευτούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δυστυχώς φέτος μάλλον δεν πετύχαμε το στόχο μας, δεν μπορέσαμε να εμβολιάσουμε πολλούς ανθρώπους και αυτό ίσως ακόμη και τώρα είναι ευκαιρία να το πούμε ότι ακόμη και τώρα μπορεί κάποιος να εμβολιαστεί και να αποφύγει την γρίπη. Και τώρα που μιλάμε, θέλει μια εβδομάδα περίπου να κάνει τα αντισώματα, 7 με 10 μέρες, μετά, αν προσέξει, δηλαδή μετά τον εμβολιασμό μια εβδομάδα, μετά έχει την ανοσία, την απαραίτητη για να παλέψει την γρίπη χωρίς να έχει πολλές επιπλοκές και πολλά προβλήματα. Με προλάβατε, θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, μπορούν να το κάνουν και πρέπει να το κάνουν. Ναι, μπορούν, βεβαίως. Ναι. Το συστήνουμε ανεπιφύλακτα, πρέπει να το κάνουν. Αυτοί που είναι άνθρωποι που έχουν συνοσηρότητες, που έχουν προβλήματα υγείας, διαβήτη, υπέρταση, καρδιακά νοσήματα, οι άνθρωποι που έχουν καρκίνους, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι σε μία γρίπη και έχουν πιθανότητα επιπλοκών σοβαρών. Οπότε καλό είναι να είναι προστατευμένοι. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και χάπια και έχουμε και αντιϊκά φάρμακα για την γρίπη. Είναι ένα νόσημα για το οποίο έχουμε όπλα και θα πρέπει να απευθύνονται στον γιατρό τους αν έχουν γρίπη. Αυτό με ένα τεστ μπορεί να το διαπιστώσει ο γιατρός και να χορηγήσει τη θεραπεία ή ακόμη και εμπειρικά, έχοντας δηλαδή, γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε επιδημία γρίπης, θα μπορούσε να δώσει κάποιος μια θεραπεία η οποία θα προστατεύσει τον ασθενή από τις επιπλοκές. Ναι, μην ξεχνάμε ότι ο χειμώνας είναι ακόμα μπροστά μας. Έχουμε λίγο ακόμη. Ναι, ναι. Πάμε στο τελευταίο, κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, με τον κορονοϊό. Δεν έχουμε τελειώσει δυστυχώς μαζί του. Πρέπει να με αυτό θα ζούμε από εδώ και πέρα. Δεν είναι ότι θα τελειώσουμε τον κορονοϊό. Απλώς η πανδημία πέρασε σε μια φάση πλέον όπου οι άνθρωποι έχουν άμυνα, έχουν αντισώματα, έχουμε εκτεθεί λίγο ή πολύ ή περισσότεροι στον κορονοϊό. Άρα το νόσημα και με τις μεταλλάξεις του έχει γίνει πολύ ποιότερο. Πλέον θα πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευάλωτοι, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας σοβαρά. Αυτός είναι ο πληθυσμός που πρέπει να προστατευτεί, οι ανοσοκατασταλμένοι κυρίως. Και για αυτούς τους ανθρώπους πάλι υπάρχει και εμβόλιο, υπάρχουν και φάρμακα τα οποία μπορούν να χορηγηθούν και τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν να έχουν μια ήπια νόσο, ήπιότερη από αυτή που είναι τώρα και να μην έχουν επιπλοκές. Έχουμε αυξημένα κρούσματα. Πάλι ο ΕΟΔΗ έδωσε σήμερα 32 νεκρούς από COVID από την αρχή του έτους. Πρέπει να κυκλοφορούμε σε κλειστούς χώρους με τη μάσκα, είμαστε ή δεν είμαστε υγιείς? Πώς το κρίνετε? Για κάποιους πληθυσμούς θα έλεγα ότι η μάσκα μπορεί να βοηθήσει. Απλώς να πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα του εμβολίου. Άρα οι ευάλωτοι πληθυσμοί πάντα συνεργαστούν με τους γιατρούς της πόλης οι οποίοι τους παρακολουθούν. Οι άνθρωποι που έχουν πολλαπλά προβλήματα υγείας, οι ηλικιωμένοι, οι ανοσοκατασταλμένοι, σε συνεργασία με τους γιατρούς τους θα πρέπει και να εμβολιάζονται, αλλά και όταν νοσούν να τεκμηριώνεται ότι είναι COVID, να τεκμηριώνεται ότι είναι γρήπη, για να παίρνουν και την κατάλληλη θεραπεία. Αν τα κάνουν αυτά, τα νοσήματα αυτά σήμερα καταπολεμώνται, είναι ήπιότερα, είναι πολύ πιο ήπια από αυτό που γνωρίζαμε. Αρκεί να έχουμε πάρει τα μέτρα να προφυλαχτούμε ή και να πάρουμε τη θεραπεία την κατάλληλη μόλις νοσήσουμε. Κύριε Κοφτερίδη, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο που μας διαθέσατε και μας ενημερώσετε για όλα αυτά τα κρίσιμα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε και πάλι. Καλό βράδυ, γεια σας.